What up, Paris, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη weird fact show. Το ξέρω, μπορεί να γυαλίζω λίγο στο κεφάλι, αλλά κάποια στιγμή θα πάρω φώτα που θα μου πάει και ας το προσπεράσουμε λίγο αυτό. Ας μην αναλώνουμε το χρόνο μας σε ασήμαντα πράγματα όπως το γυαλίστερο κεφάλι της Μαρίας και ας μιλήσουμε για το Two and a Half Men! Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε δει, πάντως παιδιά είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα μου sitcom, τα οποία τα έχω μέσα στην καρδιά μου και φυσικά δεν θα γινόταν να μην μιλήσω για αυτά. Οπότε, ας πάμε κατευθείαν στα facts. Νούμερο 1. Η Κοντσάτα Φέρελ που παίζει την υπηρέτρια Μπέρτα στη σειρά, την οποία αγαπώ, ήθελα να το δηλώσω αυτό. Charlie, you and me gotta have a conversation. Nice talking to you. Είχε αποκαλύψει ότι αρχικά ο ρόλος της θα ήταν πολύ μικρός και δεν θα διαρκούσε και για πολύ μέσα στη σειρά, δηλαδή θα τη διώχνανε. Τον είχαν φανταστεί ως μια λοδαπή υπηρέτρια που μιλούσε έτσι και λίγο σπαστά αγγλικά, με μια έτσι ρώσικη, πολωνέζικη προφορά, η οποία θα φεύγε μόλις μετακόμιζαν ο Άλαν με τον Τζέικ στο σπίτι του Charlie. Και η Φέρελ όταν πήγε για οντισιόν και είδε ότι υπάρχουν γενικά πάρα πολλές υποψήφιες και λέει μάλλον δεν θα το πάρω το ρολάκι, είπε στον Τσακ Λόρ, δημιουργό της σειράς, κοιτάξτε παιδιά, ξέρω ότι ψάχνετε μία τύπισσα που θα έχει ρώσικη, πολωνέζικη προφορά και έχω μία πολύ καλή ρώσικη, by the way, αλλά αφήστε να βάλω τη δική μου εθνικότητα σε αυτό και μαντέψτε, τη λάτρεψαν και την αγαπάμε και εμείς μέχρι και σήμερα. Νούμερο 2. Ο χαρακτήρας της Judith, πρώην γυναίκας του Άλαν, δεν ξεκαθαρίζεται ποτέ τι επάγγελμα κάνει. Ενώ γνωρίζουμε όλοι οι άλλοι τι επαγγέλλονται οι άνθρωποι, αυτοί όχι. Ρε παιδιά, τι μανία είναι αυτή να μην δίνετε επαγγέλματα στους ανθρώπους? Και όχι να μην τους δίνουν επαγγέλματα, να έχουν επαγγέλματα, αλλά μην μαθαίνεις ποτέ τι κάνουν. Logic. Νούμερο 3. Η Μέλανι Λίντσκι, που παίζει την Rose στη σειρά, δέχτηκε και μια πρόταση να πάει σε μια άλλη σειρά που λεγόταν Drive. Γι' αυτό εν μέσω της σειράς, ρε παιδί μου, όχι ξέρω εγώ στην αρχή που κάναν τις οντισιόν, και για να αντιμετωπίσουν κάπως την αποχώρησή της, είπαν θα τη στείλουμε στο Λονδίνο. Ναι, γιατί όχι. Αλλά τελικά ο ρόλος της στην άλλη σειρά δεν πήγε πολύ καλά, οπότε την έφεραν πάλι πίσω. Ό,τι και να γίνει καλή μου, θα επιστρέφεις πάντα στο Two and a Half Men. Νούμερο 4. Ο τίτλος του κάθε επεισοδίου προέρχεται πάντα από μία ατάκα μέσα στο σενάριο. Wow. I'm shocked. Νούμερο 5. Το 2008 επιβεβαιώθηκε ότι ο Charlie Sheen ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στην τηλεόραση και εν τέλει έφτασε να παίρνει γύρω στα 1,8 εκατομμύρια το επεισόδιο. Ναι. Μετά με πήραξαν τα φιλαράκια μένα που έπαιρνε ένα εκατομμυριάκι, ρε παιδί μου, έτσι ψίχουλα. Και το 2011 ανακοινώθηκε και επισήμως ότι ο Charlie Sheen δεν θα συμμετέχει πλέον στη σειρά. Γιατί άραγε. Νούμερο 6. Ουσιαστικά ο Charlie Sheen απολύθηκε λόγω των δημόσιων παραλυρημάτων που είχε και σε βάρος του CBS αλλά και των Warner Bros. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αυτόν που σε ταΐζει, εντάξει, σε ταΐζει. Σου δίνει 1,8 εκατομμύρια. Εντάξει ρε φίλε. Μιλάς πολλά ρε φίλε, εντάξει ρε φίλε. Νούμερο 7. Και λίγο κουτσομπολιό τώρα. Αφού έφυγε ο Charlie Sheen από τη σειρά και τη θέση του πήρε ως τον Kutcher, ο Sheen ήταν αρκετά ήσυχος πάνω στο θέμα, παραδόξως. Ενώ μάλιστα επισήμανε δημοσίως κιόλας πόσο δημιουργικά διαχειρίστηκαν το θάνατό του και την εισαγωγή του Aston Kutcher στη σειρά. Μπράβο, Charlie! There you go, boy! Ωστόσο, μετά από λίγα χρόνια και βλέποντας την καθοδική πορεία που είχαν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν άντεξε. Ο Sheen άρχιζε να κράζει τον Kutcher μέσω Twitter, λέγοντας να σταματήσει να καταστρέφει τη σειρά του, στην οποία δεν συμμετέχει πλέον, λεπτομέρεια, και ο Aston Kutcher απαντά μέσω του Jimmy Kimmel, λέγοντας I mean, here's like, can I'm in a public plea right now with Charlie? Dude, shut up!
stop. Seriously, like, enough already. Like, it's like 3 years later and you're still blowing me up on Twitter? Come on, dude, really? Στη συνέχεια, ο Τσάρλι απολογήθηκε όμως. Αλλά έχουμε ανατροπή εδώ πέρα. Στην πραγματικότητα, ο Τσάρλι Σιν είχε απολογηθεί χωρίς καν να ακούσει αυτό που είχε πει ο Κούτσερ στον Τζιμ Κίμελ. Και όταν το άκουσε, ποιος είδε το Σιν και δεν τον φοβήθηκε? Κανείς, βασικά. Εν ολίγης άρχισε πάλι τα καντήλια στο Twitter, λέγοντας You bastard! Πάμε στο 8. Ο Τζακ Λόρ ονόμασε τον πρωταγωνιστή της σειράς Τσάρλι, όχι επειδή ήταν ο Τσάρλι Σιν. Bitch, please! Αλλά επειδή έτσι λεγόταν ο τραγουδιστής από το αγαπημένο του συγκρότημα. Πώς να μην υπάρξουν σύννεφα στη σχέση του Λόρ με τον Τσάρλι Σιν μετά. Ναι, γενικά δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά οι δυο τους, η αλήθεια είναι αυτή. Hi, you chuck. E. Cheese. Ball. Where are you hiding, silly clown? If sad and stupid had a foul odor attached, it would be you, fuck Bory. You picked a fight with a warlock, you little worm. Νούμερο 9. Ο Jones, a.k.a. Jake, στη σειρά, παραδέχθηκε ότι ήταν εθισμένος στη μαριχουάνα. Ενώ το 2012 επέκρινε δημοσίως τη σειρά στην οποία έπαιζε, αποκαλώντας την βρώμα και ζήτησε από τους φανς του κιόλας να σταματήσουν να τη βλέπουν. Like, I mean, Jake from Two and a Half Men means nothing. He is non-existent character. He's... Two and a Half Men, if you watch Two and a Half Men, please stop watching Two and a Half Men. I'm on Two and a Half Men, I don't want to be on it. Please stop watching it. Please stop filling your head with filth. Please. Όπως ουσιαστικά και είναι και ο Σιν βασικά, που σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται η παροιμία με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Ναι. Να σου πω κάτι, Jones. Τουλάχιστον ο Τσάρλι Σιν δεν δέχτηκε ποτέ να εμφανιστεί ξανά στη σειρά, εντάξει. Είναι σταθερός στις απόψεις του. Τι λέω, δεν ξέρω. Πάμε στο επόμενο. Νούμερο 10. Το τέλος της σειράς φαντάζομαι το θυμάστε όλοι, έτσι? Τι? Όχι? Με συνοπτικές διαδικασίες θα σας εξηγήσω. Αφού ο Άλαν και ο Walden ανακάλυψαν ότι ο Τσάρλι τελικά δεν έχει πεθάνει, ο Τσάρλι δραπετεύει και πάει να πάρει την εκδίκησή του για όλα αυτά που του είχαν συμβεί τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή το ότι δεν ήταν πεθαμένος, δηλαδή ότι τον κρατούσε φυλακισμένο η Ροζ επειδή της ήταν άπιστος, γιατί μεγάλη έκπληξη αυτό. Και καθώς φτάνει στην πόρτα και πάει να χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού, του Άλα και του Warden, δηλαδή το δικό του ουσιαστικά, πέφτει ένα πιάνο από πάνω και τον σκοτώνει. Ωστόσο, ο Τσάκ Λόρ αποκαλύπτει στο τέλος του τελευταίου επεισοδίου ότι είχε και ένα διαφορετικό τέλος, το οποίο είχε προτείνει μάλιστα στον Τσάρλι Σιν, αλλά δεν το δέχτηκε. Συγκεκριμένα έλεγε ότι ξέρω ότι πολλοί από εσάς απογοητευτήκατε που δεν είδατε τον Τσάρλι Σιν στο τελευταίο επεισόδιο, αλλά για την ακρίβεια του προσφέρθηκε ένας ρόλος. Η ιδέα ήταν να τον βάλουμε στην τελευταία σκηνή, να πηγαίνει μπροστά στην πόρτα, να χτυπάει το κουδούνι, μετά να γυρίσει στην κάμερα και μετά να αρχίσει ένα μανιακό παραλήρημα για τους κινδύνους που ενέχει η κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών. Μετά θα εξηγούσε όμως ότι αυτά αφορούν έτσι τους συνηθισμένους ανθρώπους και ότι αυτός είναι πέρα από το συνηθισμένο. Ότι ήταν ένας πολεμικός νίντζα στον Άρη και ότι ήταν ανίκητος. Και μετά θα του ρίχνουμε το πιάνο. Σκεφτήκαμε ότι ήταν αστείο. Αυτός όχι. Αντί γι' αυτό ήθελα να γράψουμε ένα ρομαντικότατο σενάριο το οποίο θα έχτιζε την επιστροφή του Τσάρλι Σιν στην τηλεόραση σε ένα καινούριο sitcom που θα συμμετείχε αυτός και ο Τζο Κράιερ, a.k.a. Alan, που θα λεγόταν The Harpers. Και αυτό σκεφτήκαμε ότι ήταν αστείο. Εγώ σκέφτομαι ότι γενικότερα η όλη φάση ήταν λίγο τραγελαφική, αλλά δεν βαριέσαι. Αν και ομολογώ ότι μ' άρεσε περισσότερο, παιδί μου, όταν ήταν ο Τσάρλι Σιν, τι να κάνουμε. Παρόλο που είναι λίγο περίεργος. Λίγο. Εντάξει, πολύ. Sorry, Aston Kutcher. Αυτά ήταν λοιπόν τα facts για το Two and a Half Men. Μπορεί να τα ξέρατε, μπορεί να μην τα ξέρατε, μπορεί να χαιστήκατε κιόλας, αλλά εγώ τα είπα. Άμα έχετε δει τη σειρά και σας αρέσει, πείτε μου αν σας άρεσαν τα facts, άμα ξέρατε κάτι παραπάνω, θα χαρώ πολύ να το μάθω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!
turn it back